Αγαπημένοι μου φίλοι, θα φτιάξω σήμερα πολύ ωραία σαλάτα από κολοκυθάκια. Σαλάτα είναι υγιεινή, είναι αρκετά οικονομική, εύκολη και πολύ νόστιμη. Αυτή η σαλάτα μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ διάσημη στις χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Μάλιστα υπάρχει μια ταινία που ένας μάγειρας δείχνει το τραπέζι που έχει ετοιμάσει για το βασιλιά, για τους υψηλούς καλεσμένους και λέει «Σολομός, χαβιάρι μαύρο, χαβιάρι κόκκινο» και δείχνουν κάτι μπολάκια τεράστια που έχουν βάλει χαβιάρι κόκκινο, χαβιάρι μαύρο και χαβιάρι από κολοκυθάκια και δείχνουν ένα μικρούλικο μπολάκι που έχουν βάλει τόσο πολύτιμο χαβιάρι. Και τώρα φίλοι μου ξεκινάμε. Για τη σαλάτα μας φίλοι μου να χρειαστούμε κρεμμύδια, σκόρδο, καρότο και εννοείται κολοκυθάκια. Επίσης μετά να χρειαστούμε πελτέ, ξύδι, αλατάκι, πιπεράκι. Το πρώτο που κάνω να κόψω τα κρεμμύδια. Κόβω σε μεγάλους σκήβους και το καρότο. Κόβουμε και το σκορδάκι σε μεγάλα κομματάκια. Και τώρα βάζω το λαδάκι. Βάζω τα κρεμμύδια και τσιγαρίζω τα κρεμμύδια σε μέτρια φωτιά περίπου για 5 λεπτά. Βάζω μέσα τώρα καρότο και σκόρδο. Και αφήνω να τσιγαριστούν τα υλικά ακόμα για 10 λεπτά. Τώρα θα ετοιμάσω τα κολοκυθάκια, να τα καθαρίσω και μετά να τα κόψω σε κομματάκια. Και τώρα θα βάλω κολοκυθάκια. Ανακατεύω, αφήνω να τσιγαριστεί για 5-10 λεπτά και μετά να κλείσω τα λαχανικά με καπάκια και να αφήσω να σιγοβράζουν σε χαμηλή φωτιά για μισή ώρα. Τα λαχανικά έχουν μαλακώσει. Και τώρα θα αφήσω τα λαχανικά χωρίς καπάκι για να φύγει αυτό το νεράκι που έχουν βγάλει τα λαχανικά. Να δυναμώσω λίγο τη φωτιά για να εξατμιστεί το νερό πιο γρήγορα. Έχουν εξατμιστεί τα υγρά, βλέπετε δεν έχει μείνει τίποτα, μόνο λίγο λαδάκι εκεί φαίνεται. Και τώρα θα βάλω τα λαχανικά σε μια κατσαρόλα και να τα χτυπήσω με ραβδομπλέντερ. Βάζω μέσα και μια κουταλίτσα γλυκού ζάχαρη, μια κουταλιά γλυκού αλάτι, δύο κουταλιές γλυκού ξύδι και πελτέ. Και χτυπάω με ραβδομπλέντερ.
Κολοκυθό σαλάτα μας είναι έτοιμη. Σαλάτα τρώετε κρύα. Μη βάζετε επιπλέον αλατάκι τώρα, γιατί μπορείτε να δοκιμάσετε τώρα και να σας φανεί ότι χρειάζεται και άλλο αλάτι. Να αφήσετε να κρυώσει η σαλάτα και τότε αν βλέπετε, αν νιώθετε ότι θέλετε και άλλο αλατάκι, μπορείτε να βάλετε ακόμα λίγο αλατάκι. Γιατί αλλιώς νιώθεις το αλάτι όποτε φαγητό είναι ζεστό και αλλιώς νιώθεις αλάτι όποτε φαγητό κρυώνει. Σαλάτα είναι ελαφρύ, είναι υγιεινή και πάει με όλα τα φαγητά. Μερικές φορές αν δεν έχω έτοιμο φαγητό μπορώ να φάω απλά αυτή τη σαλάτα με ψωμάκι και είμαι εντάξει. Αυτή η συνταγή κολοκυθό σαλάτας, αγαπημένοι μου φίλοι, ήθελα να σας δώσω σήμερα. Φιλάκια πολλά και να τα πούμε, έτσι πιστεύω, σύντομα.